Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Όταν προσγειώνεστε στη Ζάκυνθο, εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια αεροπορικό στη Ζάκυνθο, που από τη δεκαετία του 80, εν πάση περιπτώσει. Τώρα λοιπόν, όσοι προσγειώνεστε, κυρίε και κύριοι, Ελληνίδε Έλληνε, ενώ τη Ελλάδο, Έλληνες Έλληνε τη Διασπορά και φαντάζομαι και οι ξένοι που έρχονται, οι επισκέπτε, να κάνουν τι διακοπέ του στην Ζάκυνθο, με το προ. η πόρτα του αεροσκάφου. Οι άνθρωποι έχουν ήδη δει το θέαμα. Αλλά τώρα πια το θέαμα δεν μένει απλώς το θέαμα. Έρχεται και η, 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 η δυσοσμία από το θέαμα. Φίλε και φίλοι, η Ελλάδα, η περιφέρεια Ιωνί, Ιωνίων νήσων, με πολλή υπερηφάνεια ε, καλωσορίζει τους επισκέπτες ε, στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στην. Ζάκινθο, την πολιτισμένη Ζάκυνθο με μια εγκατάσταση χωματερής ακριβώς δίπλα στην πίστα του αεροδρομίου. Εκεί λοιπόν που στο διάδομο προσγείωσης και απογείωσης που πατάει το... πατούν οι ρόδες του αεροπλάνου μπορεί ο επισκέπτης μέσα από το αεροσκάφος δεν χρειάζεται να βγει, δηλαδή πρωτού βγει να θαυμάσει τα σκουπίδια που τον αντικρίζουν με το που πατάει το πόδι του στην Ζάκυνθο. Δηλαδή, μόλι οι ρόδε πατήσουν πάνω και τροχοδρομήσει το αεροσκάφο, τώρα δεν ξέρω ποια πλευρά είναι, δεξιά-αριστερά, πάντω, όλοι μαζί οι θεατέ γέρνουν στη μία πλευρά του αεροπλάνου και λένε, φωνάζουν όλοι μαζί: Σκουπίδια! Είμαστε υπερήφανοι! Τι όμορφιά είναι αυτή! Μέχρι να ανοίξει η πόρτα. Α, δεν σταματάει εκεί η χαρά. Δεν μπορεί να σταματήσει η χαρά, διότι, διότι πώ θα το πω, η περιφέρεια Ιωνίων νήσων νομίζω είναι Νέας Δημοκρατίας η περιφέρεια και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία και μπράβο νομίζω είναι η κυρία Κράτσα περιφερειάρχης. Τη συγχαίρω. Μαζί την κυρία Κράτσα, τον Δήμαρχο. Ποιο είναι ο Δήμαρχο, Ζακίνη, του μάθουμε, κύριε Γιάννη, σα παρακαλώ πολύ να τον έχουμε και αυτόν, γιατί είναι καμάρια. Είναι καμάρια τη αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, Αυτά μου τα έγραφε ο Νίκο την περασμένη Πέμπτη. Τα έλεγα και εγώ έτσι πλουμιστά, με πλουμιστά λόγια, γιατί είναι πολύ ωραίο να ανοίγει πόρτα, το, μάλλον να πατά το πόδι στη ζάκη εδώ και να σε αντικρίζουν να σε προπαντούν τα σκουπίδια. Μιλάμε για χωματερή, κανονική χωματερή. Κανονική χωματερή, αν δείτε τη φωτογραφία, είναι υπέροχη. Δηλαδή είναι την ώρα που έρχεται το σκάλα, που, μεταφέρεται μεταφέρει τη σκάλα, εσύ βλέπει, επιβάτη, ένα βουνό από σκουπίδια μπάζα και διάφορα τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά μου τα έγραφε ο Νίκο την περασμένη Πέμπτη, αλλά δεν σταματούμε εδώ. Πήρα στη συνέχεια μια άλλη επιστολή. Μου λέει ο άνθρωπο: Βρίσκομαι στην Ολλανδία. Μετά την επιστοφή μου από τη Ζάκυνθο και άκουσα τη σημερινή σα εκπομπή και την αναφορά στο email μου προ εσά κάτι που δεν σας ανέφερα ήταν η αντίδραση του κόσμου στην δυσοσμία όταν αποβιβάζονταν από τα αεροσκάφο. Δήμαρχος Σακίνθου είναι ο κύριος Νικίτα Σαρατάκης, τον συγχαίρω όπως και την κυρία Κράτσα. Είναι και οι δύο γνήσιοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, είναι αυτό που λέμε η αυτοδιοίκητική. Η κυρία Κράτσα νομίζω είναι Όσο και η Ιζάκινθο, η ιστορία τη Ιζάκινθο, δηλαδή είναι νομάρχη. Ε, εννοώ δηλαδή είναι περιφερειάρχης. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, ε, πώς να το πω έτσι, ε, αυτό που έχει μια κολόνα, θα έλεγα, κολόνα τη αυτοδιοίκηση με τα σκουπίδια εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Και παίρνω το τελευταίο μήνυμα σήμερα. Ε, γράφει ο άνθρωπο, σε συνέχεια τη προηγούμενη επαφή μα, ήμουν πάλι στη Ζάκυνθο χθε και η κατάσταση είναι αφόρητη. Δεν τους νοιάζει η χώρα μας. Γιατί να τους νοιάξεις. Γιατί να τους νοιάξεις. Με το άνοιγμα της πόρτας του αεροπλάνου βρωμάει βόθρος. Νομίζω ότι πρέπει να δώσετε το θέμα και στην εκπομπή Οικολόμου στην τηλεόραση και να κληθεί ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχη ή Περιφερειάρχη να λογοδοτήσουν. Για τυχόν περτέρω πληροφορίε μπορείτε να με καλέσετε. Τάδε, τάδε, Νίκο, τα πάντα. Μπράβο, μπράβο.